Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο. Έχετε ενημερωθεί ο κύριος Γιώργος Μαρίνης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων, στο συνδυασμό του Παύλου Παύλου. Είναι κοντά μας, δίνουμε τη σκυτάλη στο Λουτράκι τώρα. Κύριε Μαρίνη, καλημέρα, ευχαριστώ που είστε εδώ και χρόνια πολλά κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς, στον πατέρα σου, στο γιο σου και σε όλους τέλος πάντων τους συνδημότες μας. Ελπίζουμε να περάσουν καλά το Πάσχα. Γιατί τώρα υπάρχει τρέξιμο και τα προβλήματα είναι μπροστά. Λοιπόν, το πλήρωμα του χρόνου για την κατάρτιση των συνδυασμών των ψηφοδελτίων φθάνει μέχρι την Κυριακή. Τελειώνουν τα ψέματα. Εσείς βέβαια εκεί δεν είχατε πρόβλημα ψηφοδελτίου και συνδυασμών από ό,τι ξέρουμε. Εντάξει, τουλάχιστον 3-4 συνδυασμοί του Παύλου του Παύλου, του Γιώργου του Γκιόνι, του εν ενεργεία Δημάρχου και ο κ. Στάμου έστειλε. Τουλάχιστον εσείς ήσασταν σε αυτούς. Και ο κ. Σασημακόπουλος, ο οποίος είναι. Βεβαίως και ο κ. Σασημακόπουλος. Έχει ένα κομματικό μηχανισμό πίσω του, οπότε δεν υπάρχουν θέματα. Ναι, αλλά είχατε καταρρύψει όλα τα ρεκόρ, έτσι, με τόσες υποψηφιότητες. Εντάξει, κοιτάξτε, το Λουτράκι ξέρετε ότι είναι πάντα φασαριόζο. Είναι κάνετε μια φασαρία. Πόλη που δημιουργεί πάντα έτσι, μια φασαρία για να στρέφονται τα βλέμματα προς την πόλη μας και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Βέβαια, ήταν κάπως παράλογο αυτό το να δούμε ξαφνικά 9 συνδυασμούς να θέλουν να διεκδικήσουν το δημαρχιακό θόκο, ας πούμε, οι υποψήφιοι δήμαρχοι, αλλά ήταν και αναμενόμενο ότι υπήρχε δυστοχία ως προς την κατάρτιση των συνδυασμών, διότι λίγο πολύ θέλαμε περίπου ένα χωριό σαν τα Μπίσα που θα είναι υποψήφιο. Υποψήφιο, ναι, δηλαδή, ναι. Θέλαμε περίπου 400-500 άτομα υποψηφίους συμβούλους κτλ. Νομίζω ότι το τοπίο ξεκαθάρισε το αναμενόμενο. Ναι. Εγώ δεν περίμενα κάτι άλλο. Εντάξει, εμείς μπορώ να πω ότι δεν ζοριστήκαμε πάρα πολύ ως προς την κατάρτιση του συνδυασμού. Υπήρχε πληθώρα κόσμου που επιθυμούσε να μπει στο συνδυασμό του κυρίου Παύλου, στην αδέσμευτη δημοτική κίνηση. Έχουμε τελειώσει, είμαστε ήσυχοι, ήρεμοι και τώρα ξεκινάμε για τα από εδώ και πέρα που από τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, το μεσημέρι που είναι η τελευταία ημερομηνία και χρόνος για κατάθεση ψηφοδελτίων, θα μπούμε στον αγώνα πλέον επί της ουσίας στον προεκλογικό να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι ο συνδυασμός του κυρίου Παύλου είναι ο καταλληλότερος συνδυασμός αυτή τη στιγμή, η καταλληλότερη υποψήφια δημοτική αρχή που μπορεί να λύσει τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το παρελθόν στο Δήμο Λουτρακίου. Γιατί δεν θα πρέπει να κρύβουμε ότι μέχρι που παρέδωσε ο κ. Παύλου τη Δημοτική Αρχή τα πράγματα ήταν σωστά, έτοιμα, είχαν καταλήξει αισίως, παραδόθηκαν χρήματα στον επόμενο στην επόμενη Δημοτική Αρχή, υπήρχαν μελέτες έτοιμες, όριμες, οι οποίες είχαν ήδη ξεκινήσει και είχαν μπει εργολάβοι να ξεκινήσουν έργα, τα οποία μετά με τον γνωστό τρόπο της παρέμβασης πολιτών του κυρίου Γκιόνι σταματήσανε, ξαναξεκινήσαν οι μελέτες να μελετώνται από την αρχή με διαφορετικές ιδέες, διαφορετικές απόψεις και τελικά καταλήξαμε στο αποτέλεσμα αυτό που ήδη ξέρουμε όλοι, ο Δήμος Λουτρακίου να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον γκρεμό λόγω οικονομικών υποχρεώσεων που δημιουργηθήκαν με τις αλόγιστες, μπορώ να πω, σπατάλες σε έργα τα οποία είχαν κοστολογηθεί με ένα ποσό και βρεθήκαν να τελειώσουν με το διπλάσιο ποσό από ό,τι είχε προϋπολογιστεί στην αρχή της μελέτης. Ναι. Αυτό ο κύριος Γιώργης βέβαια έχει κάποιες δικαιολογίες να πει, αλλά εμείς έχουμε να πούμε το εξής.
Όταν παρέδωσε ο κύριος Παύλου τη Δημοτική Αρχή στον κύριο Γιόνι, του παρέδωσε και ταμείο πραγματικό στο Δήμο και στην Λουτράκη ΑΕ και του παρέδωσε και μελέτες με τον εργολάβο μέσα στα έργα να έχουν ξεκινήσει, για τα οποία και ορισμένα τα ακύρωσε τελείως, όπως είναι ο παραλιακός πεζόδρομος, το οποίο θα ήταν ένα έργο πνοής για την πόλη. Πιστεύω ότι το Λουτράκι έχει την ανάγκη να δημιουργήσει ένα ακόμα σημείο αναφοράς ή και παραπάνω, ώστε ο επισκέπτης που θα έρθει στην πόλη μας να πει, όπως λέει, τώρα πάω στους Καταράκτες να πιω τον καφέ μου και είναι ένα σημείο αναφοράς. Πραγματικά όμορφο, και έχει μείνει πλέον ένα έργο το οποίο θα το έχουμε για πολλά χρόνια μπροστά μας. Έτσι θα έπρεπε να δημιουργηθεί και ο παραλιακός πεζόδρομος, ο οποίος είχε προγραμματιστεί από άλλους δημάρχους στο παρελθόν, συζητήθηκε, μελετήθηκε επί της θητείας του κυρίου Παύλου, ολοκληρώθηκε, ορίμανσε η μελέτη, μπήκε ο εργολάβος, πήρε και την προκαταβολή των 80 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δυστυχώς για μας έπρεπε να τα επιστρέψουμε μετά από δικαστικές διαμάχες, και σταμάτησε ένα έργο πνοής για την πόλη, το οποίο σήμερα θα ήταν, πιστεύω, σωτήριο για την κρίση που περνάμε, την οικονομική και την τουριστική, στο Λουτράκι. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Μαρίνη, έχω σημειώσει αρκετά πράγματα και θέλω έτσι στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να τα σχολιάσουμε. Καταρχήν, ήδη δώσατε το στίγμα, σας είπατε για κάποιες παραλήψεις, λάθη του κυρίου Γκιόνι, είπατε γιατί πρέπει να στηριχθεί ο συνδυασμός του Παύλου του Παύλου, αλλά εσείς ο ίδιος. Δεν το είπα ακόμα, θα το πω τώρα. Θα το πείτε. Εντάξει, με αυτά που είπατε, όμως το συμπέρασμα οδηγεί εκεί. Όχι. Αυτό όμως που θέλω να πείτε πρώτα είναι. Γιατί δεν γνωριζόμαστε σήμερα, ούτε χθες, έτσι, όχι, αρκετά χρόνια. Λοιπόν, και πάντα είχατε μια... Κρυβολόγια. Να κρυβολόγια, εντάξει. Και πάντα είχατε μια δυνατή και βροντερή φωνή σε ό,τι είχε να κάνει με τα θέματα του Λουτρακίου και σαν τον εμπορικό σύλλογο, με την, σαν τη θητεία σας που είχατε ως πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν αρκετές φορές που σας είχαμε ακούσει να κάνετε κριτική στον Παύλο τον Παύλο. Και τώρα μπαίνετε στο συνδυασμό του. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Θα έχω την απάντηση να σας δώσω και πιστεύω θα με καταλάβετε. Όταν είσαι σε έναν θόκο όπως είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων και Βιοτεχνών Λουτρακίου, τα συμφέροντά σου και αυτά που διεκδικείς από την εκάστοτε δημοτική αρχή, ας είναι και ο αδελφός σου, είναι τελείως διαφορετικά από το να διεκδικείς πλέον την ψήφο του Λουτρακιώτη να σου δώσει τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου για να διεκδικήσεις πλέον εκ των έσω αυτά που διεκδικούσες στο παρελθόν από άλλη οπτική γωνία. Βεβαίως και ήμουν κριτικός, όπως ήμουν κριτικός και στον κύριο Γκιόνι, όπως ήμουν κριτικός και στον κύριο Λογοθέτη. Εγώ δεν έκρινα βρίζοντας τους δημάρχους. Έκρινα για το έργο. Άκουσα προηγουμένως, σας άκουσα προηγουμένως ένα ρεπορτάζ που είχατε με τον πρόεδρο των Λαϊκών Αγώνων. Ναι. Μην ξεχνάτε τον αγώνα που είχα κάνει τότε και λιδωρήθηκα σε μεγάλο βαθμό για το παρεμπόριο που είπατε. Εσείς κρατήσατε το ρεπορτάζ αυτό σε ζωντανό με μια αγορά που πρόκειται να γίνει ανοιχτού εμπορίου στον Ισθμό της Κορίνθου. Το θυμάστε τι πόλεμος έγινε. Και τελικά δεν έγινε. Αυτά διεκδικούσα από τους δημάρχους και από τον κύριο Παύλου και από τον κύριο Γκιόνι και από τον κύριο Λογοθέτη όσο ήμουν πρόεδρος των εμπόρων. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν ζητάω, δεν διεκδικώ από αυτούς. Εγώ θα είμαι αυτός ο οποίος θα διεκδικήσουν οι πολίτες μια σωστή λειτουργία του Δήμου μας, ένα νοικοκύρεμα, μια πυγμή με όχι σε ορισμένα πράγματα που δεν πρέπει να γίνουν κτλ. Έχετε δίκιο, βεβαίως. Και έτσι έπρεπε να κάνω. Τι έπρεπε να χαϊδεύω τα αυτιά του εκάστοτε δημάρχου για να είμαι αρεστός σε κάποιους. Ναι, σχολιάζουμε όμως το γεγονός ότι διαφωνούσατε με επιλογές πολιτικές, έτσι, μαζί του. Και τώρα βλέπουμε ότι συμφωνείτε. Όχι, συμφωνούμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε καταρτήσει, στο οποίο με βρίσκει σύμφωνο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Και ελπίζω από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου να διεκδικήσω και παραπάνω πράγματα για την πόλη. Εγώ δεν φώναζα για προσωπικά μου συμφέροντα. Όχι, βέβαια, δεν συζητάμε αυτό. Φώναζα και διεκδικούσα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν στην πόλη αυτή για να γίνει καλύτερο το εμπόριο, να είναι πιο κόσμια η πόλη, να είναι καθαρή. Αυτά διεκδικούσαμε. Να λυθεί το κυκλοφοριακό. Σε όλα αυτά τώρα θα έχω και εγώ λόγο και θα λογοδοτήσω βέβαια μετά, αν επιλεγώ και αν ο συνδυασμός βέβαια που το ελπίζω να γίνει Δημοτική Αρχή, θα κριθώ και εγώ για τα αυτά που δεν θα κάνω ή δεν έκανα ή δεν προσπάθησα. Δεν ήταν ένας πόλεμος προσωπικός Παύλου, Μαρίνη, Γκιόνι, Μαρίνη, Λογοθέτη, όχι, Μαρίνη. Όχι, δεν το συζητάμε. Ήτανε
Και πιστεύω ότι εκεί, και θέλω να το πω κιόλας, ότι ο σημερινός πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων και Βιοτεχνών του Τρακείου δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτή την πόλη. Έχει ασχοληθεί μόνο με τα κομματικά του καθήκοντα και τίποτε άλλο. Δεν τον άκουσα ποτέ να βγει να διεκδικήσει κάτι από μια δημοτική αρχή. Για τον κύριο Σημακόπουλο, λέτε. Βεβαίως. Καταγγείλει το σύστημα, καταγγείλει την πολιτική του Σαμαρά, συμφωνώ. Έχει εγώ μιλήσει όμως αρκετές φορές για τα προβλήματα. Εντάξει. Εγώ σας λέω τι βλέπω στην πόλη. Βλέπω... των επαγγελματιών. Ναι. Να μην τον αδικήσω. Γιατί ήταν συνεργάτης μου. Εννέα χρόνια από τα 9 στα 6 ήταν γραμματέας, ήταν ταμείας. Τέλος πάντων, είχαμε μια καλή συνεργασία. Εγώ είμαι πιο μαχητικός σε αυτά που διεκδικώ. Και ίσως και είμαι και πιο απαιτητικός να με ακούσει ο άλλος και να δώσει λύσεις. Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του στυλ και το δικό του στυλ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δημοτικά. Με την πρώτη σας τοποθέτηση, αυτομάτως βάλατε τον αντίπαλό σας στο κάδρο. Και θα έλεγα, αντίπαλοι είναι όλοι. Και θα έλεγα, ναι, αλλά κυρίως επικεντρώνετε την κριτική σας στο Γιώργο τον Κιόνι. Και αφήνετε, αυτό τουλάχιστον χρεώνουν στο συνδυασμό σας, αφήνετε στο απειρόβλητο τον Κώστα το λογοθέτη. Λάθος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο κύριος Γιόνις δημιούργησε την κρίση στο Δήμο Λουτρακίου, υπερχρέωσε... Δηλαδή για τη σημερινή εικόνα του Λουτρακίου, του Δήμου, ευθύνεται μόνο ο κύριος Γιόνις? Εγώ προσωπικά λέω ναι. Ευθύνεται ο κύριος Γιόνις, γιατί κοιτάξτε... Μα εδώ γίνανε σημεία και τέρατα τα τελευταία 3,5 χρόνια επί Κώστα Λογοθέτη και τα έχετε πει εσείς. Δεν ο τα κύριος έχουμε πει Λογοθέτης κατηγορείται... Ναι, βεβαίως, και εγώ είμαι αυτός που έχω πει πάρα πολλά για τον κύριο Λογοθέτη. Ο κύριος Λογοθέτης κατηγορείται για την αναβλητικότητά του και για την... πώς να το πω, να μην πω δηλία. Εδώ ο μισός συνδυασμός του, οι συνεργάτες του είχαν φύγει. Λέγαμε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Κλείσανε πράγματα, άλλαξε ναι, εικόνα αλλά του Τρακείου. Κοιτάξτε να δείτε, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν διαφορές προσωπικές. Δεν ήταν πολιτικό το θέμα με τον κύριο Λογοθέτη. Εγώ πιστεύω ότι ήταν άλλα τα κίνητρα που έκαναν αυτούς τους κυρίους να αποχωρούν. Γιατί αν πιάσουμε το κεφάλαιο του κυρίου Λογοθέτη, θα αφήσουμε το ουσιαστικό κεφάλαιο του κυρίου. Δεν θέλουμε να πιάσουμε το κεφάλαιο του κυρίου Λογοθέτη, αλλά ξέρετε, επειδή μες στην αγορά κυκλοφορείτε κάθε μέρα και επί σειρά ετών, αυτό που χρεώνουν είναι ότι εσκεμμένα αφήνεται στο απειρόβλητο τον Κώστα του Λογοθέτη, γιατί τον θέλετε για τη δεύτερη Κυριακή. Αυτά είναι κατηνιές. Τι κατηνιές. Αυτό είναι κατηνιές. Αυτά είναι και πολιτικοί σχεδιασμοί και στρατηγικές. Αρχίστε να δείτε. Ποιος είναι αυτός ο συνδυασμός ο οποίος υπολογίζει ότι θα είναι δεύτερος. Ή θα είναι έξω από το παιχνίδι. Λίγο πολύ φαίνεται ποιοι ξεχωρίζουν. Εγώ δεν θα πάρω τέτοια θέση. Θα μου επιτρέψετε, αλλά θα ξαναγυρίσω στο ερώτημά σας για να τα βάλουμε στη σειρά τα πράγματα. Ναι. Όταν κάποιος διαχειρίζεται αρκετά εκατομμύρια δραχμές, τα οποία ήταν εύκολα τότε, μάλλον ευρώ, και η περίοδος του κυρίου Γιόνι ήταν η πιο παραγωγική περίοδος από την πλευρά του καζίνο, πήρε τα μεγαλύτερα μερίσματα που είχαν πάρθει σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας καζίνου. Περίπου διαχειρίστηκε 36 εκατομμύρια ευρώ μόνο από στη Λουτράκη ΑΕ. Ναι. Και παρέλαβε κάποια έργα τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει, είχαν μελετηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και αυτό δεν είναι υπερβολή, δεν είναι ψέμα, είναι γεγονός. Το ΣΠΑ το είχε... είχε ήδη λειτουργήσει, είχε μπει ο εργολάβος μέσα, μελετηθεί από τον κύριο Παύλου. Ο κύριος Γιόνις τι έκανε, σταμάτησε το έργο, έφτιαξε καινούρια μελέτη έτσι όπως την ήθελε αυτός και τη φανταζότανε, διπλασίασε το κόστος κατασκευής του έργου, από 8,5 εκατομμύρια το πήγε 16 τόσο, πήρε ένα δάνειο 4 εκατομμυρίων ευρώ και έφτασε στο σημείο να χρωστάμε 21 εκατομμύρια, δηλαδή να μας κοστίσει 21 εκατομμύρια το ΣΠΑ, το οποίο επέρετο μονίμως ο κύριος Γιόνις ότι 95.000 λούσεις επί των ημερών του, αλλά ποτέ δεν μας είπε ποια ήταν τα έσοδα και πόσο έμπαινε μέσα το ΣΠΑ την περίοδο που ο κύριος Γιόνις διοικούσε. Το ΣΠΑ ξεκίνησε με παθητικό 500-600.000 το χρόνο. Ναι, αλλά υπήρχε όμως ένας σημαντικός αριθμός επισκέψεων, έτσι, είχε επισκεψιμότητα. Σας ξαναλέω και πάλι. Ο οποίος αριθμός αυτός σε κατακόρυφη. 95.000 λούσεις, 500-600.000 μέσα έμπαινε το ΣΠΑ. Άρα ήταν ζημιογόνο. Ναι. Δηλαδή στην περίοδο που ο κύριος Γιόνις διοίκησε το Δήμο Λουτρακίου, το ΣΠΑ το οποίο επέρετο είναι ένα σοβαρό έργο για το Λουτράκι, θα μπορούσε όμως να είναι ακόμα σοβαρότερο αν είχαμε δει το πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει αυτό το ΣΠΑ και αν έπρεπε να λειτουργεί με,
δημοσιοϋπαλληλικά κριτήρια ή με ιδιωτικά κριτήρια. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό. Εμείς έχουμε μια άλλη άποψη επάνω στα θέματα αυτά και θα τα δείτε στο πρόγραμμά μας. Έχουμε λύσεις οριστικές και λύσεις οι οποίες θα δώσουν πνοή στην πόλη, δεν θα δώσουν, δηλαδή θα μας γυρίσουν πίσω στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, όταν εσύ παραλαμβάνεις ένα έργο της τάξης των 6 εκατομμυρίων, το πας 16 και καταλήγεις να πάρεις και ένα δάνειο, το οποίο το πήγε 20 τόσο και να έχεις και ένα εργολάβο από πάνω από το κεφάλι σου με τη δαμόκλειο σπάθη να σε απειλεί κάθε μέρα με αυτά που ζήσαμε επί Δημαρχίας κυρίου Λογοθέτη. Με κατασχέσεις, με πρόστιμα, δικαστήρια, να επιτρέπουμε σε έναν εργολάβο ο οποίος έφαγε ψωμί στο λουτράκι να βγαίνει και να κατηγορεί. Εμένα με προσβάλλει αυτό το πράγμα. Ο εργολάβος ο οποίος έχει πάρει μέχρι τώρα 16,5 εκατομμύρια βγαίνει και κατηγορεί το Δήμο Λουτραχίου και την πόλη μου και το Δήμαρχο. Το κάτω-κάτω. Αυτό είναι ο Δήμαρχο. Δεν κατηγορεί την πόλη, κατηγορεί τις διαδικασίες που έχουν όλους ακολουθηθεί από το Δήμαρχο. Ναι, αυτό ναι. Εγώ δεν θα πρέπει να διεκδικήσει. Δεν λογοθέτη, ναι. Αλλά θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ήρθε και έφαγε ψωμάκι στο λουτράκι. Δεν πρέπει να πληρωθεί όμως. Θα πρέπει να πληρωθεί, αλλά θα πρέπει να μας πει όμως και άλλα πράγματα, πώς το πήρε το έργο με έκπτωση 5%, πώς το έργο αυτό από έναν προϋπολογισμό Α έφτασε Β, Γ, Δ, γιατί δεν είχε συμμετοχή και ο Δήμος ο Λάβος, πώς πληρωνόταν 25.000 το δεν μήνα. Δεν όφιλε να τον ελέγξει ο Δήμος. Εκεί έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο κύριος λογοθέτης παρέλαβε ένα έργο το οποίο δεν έπρεπε να το παραλάβει και μπαίνουμε σε... Εντάξει, ναι. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το συνδυασμό μας, ναι. Αλλά αφού το ανοίξαμε θα το κλείσουμε. Κατά την άποψή μου ο κύριος λογοθέτης δεν έπρεπε να παραλάβει το έργο. Έπρεπε να βρει νομικούς τρόπους, να το μπλοκάρει, mm-hmm. να μπλοκάρει το έργο, διότι μην ξεχνάτε ότι με το που τελείωσε το ΣΠΑ, τα παράθυρα πέφτανε στα κεφάλια των επισκεπτών. Άρα και μας το δικαιολόγησε ο κύριος Διόνης στην εποχή αυτή ότι ήταν αστοχία υλικού. Όχι, ήταν κακή κατασκευή και έπρεπε εκεί να πατήσουν οι επόμενες δημοτικές αρχές να τον μπλοκάρει τον κύριο εργολάβη για να μην έχει να μιλάει τώρα, να έχουμε εμείς να λέμε. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα γιατί πρέπει ο κόσμος να εμπιστευτεί και πάλι τον Παύλο τον Παύλο. Θα σας πω αμέσως, είναι πολύ απλό. Καταρχήν ο Παύλος ο Παύλου απέδειξε στη 12ετία τουλάχιστον που διοίκησε το Δήμο ότι ήταν δήμαρχος της πόλης, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το κύρος του δημάρχου, δεν γελιοποιήθηκε ποτέ σαν δήμαρχος, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε διοικητικές ικανότητες τις οποίες τις απέδειξε, με όλα του τα λάθη σαν δήμαρχος. Τα έχω πει και εγώ, τον έχουμε καταγγείλει επανειλημμένος για όσα λάθη έκανε. Βέβαια όμως το κύρος της πόλης παρέμεινε αλόβητο. Δεν διασύρθηκε ποτέ η πόλη αυτή. Ήταν στο επίκεντρο, μπορώ να πω, όλης της Ελλάδος μιλούσαν όλοι για το Λουτράκι. Mm-hmm. Έκανε αρκετά έργα τα οποία και τα βλέπουμε και τα ξέρουμε, ασχέτως αν δεν θέλουμε να τα λέμε. Γιατί όλοι λένε ότι ο Παύλου έκανε έργα που έχουν ύψος 5 εκατοστά πάνω από το χώμα. Ξεχνάμε όμως ότι ολοκλήρωσε το αποχητευτικό ομβρίων, ότι έγινε η αλλαγή των σωλήνων με αμίαντο επί της εποχής του, τελείωσε ο βιολογικός, μελετήθηκε το αλλιευτικό καταφύγιο, το οποίο και αυτό ο κύριος Γιώνης, δια μαγείας, δεν ξέρω τι διάβολο, τι μανία είχε ο άνθρωπος αυτός, να παραλαμβάνει μια μελέτη, να παραλαμβάνει ένα έργο που ο εργολάβος είναι μέσα, να σταματάει τη μελέτη αυτή, να ξεκινάει καινούργια και να κάνει αυτή την αηδία που μας έφτιαξε εκεί. Γιατί αυτό το έργο, όπως βλέπετε, ξεκίνησε και δεν τελείωσε ποτέ. Και δεν ξέρω αν θα τελειώσει. Ναι. Μπορεί να μην έγινε με χρήματα του Δήμου Λουτρακίου, να έγινε με χρήματα του προγράμματος Θησέα. Αλλά άλλο πρόβλεπε η πρώτη μελέτη του κυρίου Ρογκάν και άλλη μελέτη μας έφερε ο κύριος Γιώργης και άλλο κατασκεύασε. Όλα αυτά όμως δημιουργήσαν προβλήματα στην πόλη. Ξεχνάτε ότι ο κύριος Γιώργης είχε δώσει προσωπική επιταγή στον εργολάβο τότε του λιμανιού. Πάντως, για να μην σηκωθεί να φύγει. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για καθένα ξεχωριστό. Αλλά ο κορμός είναι ποιος. Ότι υπάρχει και η άποψη που λέει ότι ό,τι ήταν να δώσει κάποιος το έδωσε. Όχι. Έχει κάνει δύο θητείες. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή εσείς επειδή κλείσατε την καριέρα στη δημοσιογραφία να πάτε να πεθάνετε. Να μπείτε με στην κάση να περιμένετε το θάνατο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει, ακούστε να δείτε, όταν ο άνθρωπος στέκεται βιολογικά πάρα πολύ καλά, είναι ένας άνθρωπος
με ενέργεια. Δεν κατάλαβα γιατί θα πρέπει να μπει στη γωνία και να μην είναι παραγωγικός. Τι είναι αυτό το κριτήριο που μπορεί να μας πει ότι ο άλφα πολιτικός, ο Μανώλης ο Γλέτζος, που είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, ας πούμε, θα πρέπει να μπει στη γωνιά του και να κάθεται στο γραφείο του και να δέχεται μόνο ευχές και... Δεν είναι δυνατόν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, το ίδιο. Ο άνθρωπος έχει ενέργεια απάνω του, έχει ένα όραμα για την πόλη, είναι πλέον έμπειρος αυτοδιοικητικός, mm-hmm. ώστε ξέρει τι θα πρέπει να κάνει και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτός που θα παραλάβει το Δήμο Λουτρακίου αύριο το πρωί θα πρέπει να γνωρίζει την επόμενη μέρα ποιες θα είναι οι κινήσεις του για να φέρει την πόλη αυτή από το αδιέξοδο, να το φέρει στον ίσιο δρόμο και να προχωρήσει ναι. αναπτυξιακά πλέον, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και με αυτό το κριτήριο πρέπει να ψηφίσει ο Λουτρακιώτης, ο Περαχωρήτης και όχι ο Θοδωρήτης. Βεβαίως. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει στο παρελθόν το έργο του, ένας άνθρωπος ο οποίος συμμόρφωσε την πόλη, δεν mm-hmm. τη χάλασε. Να. Επί των ημερών του, τουλάχιστον το παραδέχονται οι πάντες, ότι η πόλη κένταγε, ήταν καθαρή, δεν βλέπαμε σκουπίδια στον δρόμο. Το κυκλοφοριακό είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί πάρα αυτά και θα πρέπει ο επόμενος δήμαρχος, όποιος είναι και αυτός, θα πρέπει να δώσει λύση άμεση. Ναι. Γιατί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν έχουμε βρει ακόμα το βηματισμό μας για να δώσουμε λύση, ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Προχθές γινόταν χαμός το Πάσχα, είχαν μπλοκάρει τα αυτοκίνητα με ένα αυτοκίνητο του ΚΤΕΛ. Γιατί δεν έφυγε το ΚΤΕΛ από το κέντρο του Λουτρακίου. Και ο κύριος Διόνυς και ο κύριος Λογοθέτης, ο οποίος πήρε και απόφαση να κάνει πλατεία, την πλατεία εκεί που ναι, σταματάει. Ναι. Δεν το έκανε, το άφησε εκεί και χρονίζει το πρόβλημα αυτό. Δεν πρέπει να δοθεί λύση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει και το Λουτράκι να επανέλθει σε κάποιες άλλες εποχές και εικόνες. Έτσι? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε και την ικανότητα, έχουμε και την εμπειρία, γιατί έχει αρκετούς έμπειρους αυτοδιοικητικούς. Και ένα ψηφοδέλτιο ανανεωμένο στο 85%, κυρία Κασιμάτη, το οποίο αυτό είναι ελπιδοφόρο, διότι εμείς εντάξει, ίσως ο κόσμος να έχει και λίγο δίκιο, σου λέει εντάξει, εσείς πάνε το ψωμί στην αυτοδιοίκηση, να πάτε στη γωνία. Βεβαίως, αλλά και οι νέοι που θα έρθουν θα πρέπει να έχουν κάποιους ανθρώπους δίπλα τους για να μπορούν να τους καθοδηγήσουν mm-hmm. να κάνουν σωστά βήματα, να μην κάνουν λάθη. Γιατί το νέο που δοκιμάσαμε και με τον Γιόνι και με τον Λογοθέτη, το φάγαμε και μας κάθισε στο λαιμό, δεν μπορούμε να το καταπιούμε ακόμα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος θα πρέπει να επιλέξει πλέον με συγκεκριμένα κριτήρια τον υποψήφιο δήμαρχό του, αυτόν που θέλει να διοικήσει την πόλη και να βάλει στη ζυγαριά τα σύν και τα πλήν και να επιλέξει τον καλύτερο. Και πιστεύω ότι ο συνδυασμός μας είναι ο καλύτερος, ο οποίος θα μπορέσει να δώσει λύση αύριο το πρωί. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε θέσεις. Πήραμε θέση για την ΑΕ. Τέρμα. Είμαστε δεδομένοι. Ναι. Δεν καθόμαστε να παίζουμε τις κουμπάρες και πώς τα λένε, τα πεντόβολα και να λέμε θα δούμε, να γίνουν οι εκλογές, να τελειώσουν οι εκλογές, να πάρουμε και την μετά δημοσία. Θα έχουμε. Όχι, εμείς δίνουμε λύση από την αρχή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για αυτά που μας είπατε. Τα λέμε εμείς. Εμείς τα λέμε, αλλά είπαμε τόσα λίγα που ναι. πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τι θα πρέπει να κάνει. Θα έπρεπε να πούμε περισσότερα. Μην υποτιμάμε τον κόσμο. Όχι, δεν υποτιμάμε τον κόσμο. Δεν τον υποτιμάμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ξέρω ότι έχετε φόρτο εργασίας τώρα και επειδή περιορίζει ο νόμος την παρουσία μας στα κανάλια. Ο χρόνος είναι τόσο λίγος που δυστυχώς, ναι, έχετε δίκιο. Θα έπρεπε να πούμε περισσότερα και ήθελα να πω και ένα τελευταίο. Ναι. Το κτίριο του ΚΕΠ, για ναι. να καταλάβετε το μέγεθος της γκάφας και της καταστροφής που έχει κάνει ο Γιόνις. Το κλείνω αμέσως. Κοστολογήθηκε με την πρώτη μελέτη του κυρίου Παύλου 650.000 ευρώ. Ήταν 100 τετραγωνικά και προβλεπόταν να γίνει ένα κηλικείο, τέλος πάντων ένα κτίριο αναψυχής. Το πήρε ο κύριος Διόνυς, το έφτασε ένα 600, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, με 200 τετραγωνικά κτίριο. Δηλαδή, ανέβασε τις τιμές σε ακίνητα στην πόλη, 7.500 ευρώ, 8.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μόνο για γραφεία. Δεν είναι πολυκατοικία σπίτι, να πεις ότι έκανε μπάνια, έκανε κουζίνες, έκανε αυτό. Για να καταλάβετε, δηλαδή, η σπατάλη και ο αλόγιστος, η αλόγιστη χρήση των χρημάτων, ας πούμε, τα οποία τα είχαμε και τα πετάγαμε επειδή μας περισσεύανε. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να δει ο κόσμος, να τα ζυγίσει και να δει ότι η αδέσμευτη δημοτική κίνηση είναι αυτή η οποία θα δώσει λύση στην πόλη και θα ανασάνουμε τουλάχιστον και τουριστικά και με το καζίνο
και με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν, και εμείς θα δώσουμε τις λύσεις αυτές για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το Λουτράκι, πρόσθεση. Γιατί το χρειάζεται το Λουτράκι. Ελπίζω χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Ο κόσμος θα μας θυμίσει με την ψήφο του και θα μας δώσει τη δυνατότητα να τον δικαιώσουμε για τις προσδοκίες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ καλά, πολύ. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι εδώ.